Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κάναλο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ κουδουνάω ακόμα εδώ. Πάντα θα κουδουνάω νομίζω. Κατεβαίνω τις σκάλες, περπατάω. Γενικά με καταλαβαίνουν πάντα όλοι και ξέρουν ότι εγώ είμαι, εγώ ήρθα. Μου αρέσει έτσι που κουδουνάω λίγο, έβαλα και στα πόδια. Δεν ξέρω αν το ακούς. Έχω κάποια ειδονία έτσι, ένιωσα με το κουδουνάκι που έχω στα πόδια. Και ήρθα έτσι σήμερα εδώ και είπα δεν τους κάνω ένα no make-up make-up. Είναι το πιο γρήγορο make-up που σας έχω κάνει. Θα το απολαύσετε full γιατί είναι έτσι σύντομο και γρήγορο. Και πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει. Το πιο σημαντικό για ένα τέλειο no make-up make-up τι είναι? Να έχεις προσέξει πάρα πολύ το δέρμα σου. Τώρα εγώ βλέπεις εδώ πέρα έχω σπυράκι, εδώ πέρα έχω σπυράκι. Δεν πειράζουν αυτά τώρα, είναι πτέσματα θα πω εγώ. Λοιπόν, έχω να σας δείξω κάτι που πήρα πρόσφατα και είναι αυτό εδώ και εσύ αναρωτιέσαι τι είναι αυτό. Αναρωτιέσαι τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο όμορφο ψυγιάκι στον κόσμο. Είναι ένα beauty gadget εδώ πέρα, θα σας πω εγώ. Είναι το χωμένο μηχανηματάκι, δεν με νοιάζει καν που κάνει θόρυβο μες στο δωμάτιό μου. Είναι ο μόνος θόρυβος που αγαπώ αυτή τη στιγμή στο δωμάτιό μου. Και μέσα έχω όλα τα καλλιτικά περιποίησης του προσώπου μου. Και είμαι τόσο ενθουσιασμένη, τόσο πολύ. Και πάμε να δούμε τι θα βάλουμε σήμερα. Από το ψυγιάκι μου θα χρησιμοποιήσω την Illicit JK. Είναι μία κρέμα η οποία είναι έτσι διάφανη. Το καπάκι ήταν αυτό. Έτσι διάφανη όπως θα δείτε εδώ πέρα. Περιέχει αλόι και υαλουρονικό. Γενικά να προσέχετε, μην είστε αλλεργικοί ας πούμε κάπου. Αλλά είναι εκπληκτική κρέμα. Και μόνο που είναι έτσι, εγώ πεθαίνω. Γενικά που είναι υδαρή. Αυτό είναι το σωστό. Πρέπει το κινητό της μαμάς μου. Βλέπετε κάτι στρασάκια που έχω πάνω μου? Είναι από ένα χθεσινό make-up. Δεν μου αρέσουν οι λιπαρές κρέμες καθόλου. Μα καθόλου. Γενικά να ξέρετε, ό,τι κρέμα και να βάλετε, πάντα οι κινήσεις σας να είναι προς τα πάνω. Και στεγνώνει αμέσως. Ήδη έχει στεγνώσει πάνω στο δέρμα μου. Θα συνεχίσω με κάτι τελείως καινούριο που είναι από MAC. Το Fixer Spray το καινούριο που είναι με τη βιταμίνη C. Είναι το Magic Radiant. Και πραγματικά κάνει ένα άλλο δέρμα. Μυρίζει υπέροχα. Μυρίζει βιταμίνη C νομίζω. Και δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί έχει πολύ μικρή ποσότητα βιταμίνη C, οπότε μπορείς να τη βάζεις και πρωί και βράδυ. Θα συνεχίσω με ένα πολύ αγαπημένο μου προϊόν και είναι από Laneige ή όπως διαβάζεται αυτή, δεν ξέρω. Αν ξέρει κάποιος, ας μου πει πώς διαβάζεται σωστά. Είναι μια lip mask η οποία έχει μυρωδιά grapefruit. Είναι ό,τι καλύτερο για την προετοιμασία των χιλιών σας. Το δικό της πινελάκι. Τώρα συνειδητοποίησα πόσα γκλίτερ έχω ακόμα στα μαλλιά μου. Έκανα μπάνιο χθες, γιατί? Δεν γίνεται με αυτά τα γκλίτερ, δεν φεύγουν ποτέ. Πάμε να καλύψουμε, σε εισαγωγικά γιατί make-up δεν θα βάλουμε, κάποια σημεία όπως κάτω από τα μάτια για τους μαύρους κύκλους, κάποια σπυράκια έτσι τοπικά. Και θα χρησιμοποιήσω τα δύο αγαπημένα μου από Tarte concealer. Για μένα δεν υπάρχει καλύτερο concealer. Δεν είναι όμως για μεγάλες ηλικίες. Πολύ προσοχή γιατί είναι αρκετά στεγνά. Λοιπόν, θα τα κάνω μία μίξη γιατί δεν έχω την αποχρωσή μου ακριβώς. Οπότε θα βάλω και από τις δύο αποχρώσεις. Αυτή είναι η σκούρα η οποία είναι και η 35H. Και αυτή είναι η ανοιχτόχρωμη, η οποία είναι η 22β. Και θα πάρω το πινελάκι μου και θα τα μπλεντάρω. Με το ίδιο πινελάκι, τώρα που είναι ακόμα αρχή, θα πάρω και θα βάλω και λίγο στα σημεία που θέλω να καλύψω. Τα γκλίτερ για πάντα θα είναι στα μούτρα μου, νιώθω. Το σβήνω πάρα πολύ καλά μόνο για να μην έχει γραμμές, ας πούμε, το κονσίλερ μου. Ωραία, έβαλα στα σημεία μόνο που ήθελα να καλύψω. Τώρα θα συνεχίσω με το ρούζ μου. Λοιπόν, για ρούζ χρησιμοποιώ ένα κραγιόν της Estée Lauder, το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα το χρησιμοποιήσω στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο είναι το Pure
Κάτι γράφει από εδώ κάτω, παιδιά, είναι ζυρισμένο, δεν ξέρω. Η απόχρωση είναι κάπως έτσι, για να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι παλιά ίσως, πολύ παλιό κραγιόν της Estée Lauder. Βάζω δύο πατ-πατ, έτσι. Και θα προσθέσω και το Metal Potion από Wycon, είναι το 05 Cooper. Γενικά, ό,τι υδαρό έχουμε, το βάζουμε πριν βάλουμε κάτι στερεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Λοιπόν, πάμε να τα μπλεντάρουμε λίγο αυτά τα δύο. Να δείτε τι ωραίο που βγαίνει, δηλαδή βγαίνει λίγο πιο κόκκινο από το απλό της Wycon, αλλά είναι εκπληκτικό, είναι τόσο όσο αυτό το ροζ. Και εγώ το ανεβάζω και μέχρι απάνω. Αυτό ήταν το μακιγιάζ του καλοκαιριού μου, παιδιά. Ειδικά τώρα που είμαστε ακόμα λίγο μαυρισμένες, κάθεται τέλεια και χωρίς make-up, δηλαδή ό,τι και να βάλεις, φαίνεται υπέροχο. Εγώ βάζω και λίγο έτσι τη μυτούλα να φαίνεται σαν λίγο καμένη, έτσι, λίγο ροδοκινησμένη. Και μετά θα συνεχίσω με τον έρωτα, με την πρώτη ματιά, το οποίο ήταν το Face Studio Chrome Jelly, αλλά είναι η απόχρωση, η συγκεκριμένη, η Metallic Bronze. Είναι έτσι λίγο πιο καφέ, θα δείτε τώρα εδώ. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα δείξει το πιο ανοιχτό χρώμα, το οποίο ήταν το Metallic Rose το 20, αυτό είναι το 30. Δείτε διαφορά χρώματος, από κάτω θα το καταλάβετε. Είναι από Maybelline και τα δύο. Και θα βάλω λίγο ποσότητα στο χέρι μου. Και με ένα πινελάκι για contouring θα πάρω, τώρα έβαλα πολύ, θα πάρω και θα... Τι έχει γίνει εδώ με το φρύδι? Και θα προσθέσω στα ζυγωματικά μου. Δείτε πόσο ωραία γυαλίζουν όλα αυτά που έχουμε βάλει. Και είναι όλα τόσο οικονομικά προϊόντα, πραγματικά, που μπορεί νομίζω να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας. Όλα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή, κάθε φορά στα βίντεο μου γράφω στην περιγραφή τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, οπότε μην αγχώνεστε, θα τα βρείτε. Μπορούσατε να προσθέσετε και καμιά πουδρίτσα, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να προσθέσω κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσω με τα φρυδάκια μου, τα οποία θα βάλω το γνωστό σε όλους Shop Brows, το οποίο ψεκάζω με ένα Fix Plus για να το ενεργοποιήσω. Είναι σαπούνι γλυκερίνης αυτό, όπως έχω ξαναπεί. Απλά τώρα αυτό είναι ειδικό, υποτίθεται, για τα φρύδια. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποια διαφορά με το σαπούνι γλυκερίνης ή κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά, αλλά μπορείτε να το κάνετε και με ένα σαπούνι γλυκερίνης. Λοιπόν, χτενίζουμε τα φρυδάκια μας κατά πάνω, να είναι έτσι φυσικά, για να ταιριάζει και με το υπόλοιπο look, έτσι. Πάμε να βάλουμε και λίγο μασκαρίτσα. Θα χρησιμοποιήσω τη La Sensational από Maybelline. Να ξέρετε, σχεδόν σε όλες τις μάσκαρες, αν την περάσεις και δεύτερη φορά την βλεφαρίδα, αφού στεγνώσει λίγο, γίνεται λίγο πιο μεγάλη και πιο ξεχωριστή. Εκτός αν η μάσκαρα έχει πολλή ποσότητα μέσα, δηλαδή ακόμα αν είναι καινούρια. Εμένα μου αρέσει γενικά όταν στεγνώνουν λίγο οι μάσκαρες, γιατί βγάζουν πολύ καλύτερη απόδοση. Θα περάσω πάλι με ένα Fix Plus το πρόσωπό μου, το ίδιο θα χρησιμοποιήσω από MAC. Κρύβω λίγο τα βλέφαρά μου γιατί έκανα μια βλακεία. Αν βάλω μάσκαρα και μετά περάσω από πάνω Fix Plus, για κάποιο λόγο λερώνω το πάνω μέρος των βλεφάρων μου με τη μάσκαρα. Οπότε θα κρύψω μόνο τα μάτια μου και θα βάλω στο υπόλοιπο πρόσωπο. Τα χείλια μου λέω να τα αφήσω ως εξής και να σας πω κάτι. Αυτό το μακιγιάζ έφτασε στο τέλος του και πραγματικά δεν ήταν το πιο εύκολο μακιγιάζ που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας και το πιο λαμπερό? Εν τω μεταξύ, το σχόλιο του μπαμπά μου την προηγούμενη φορά που έκανα μακιγιάζ μου λέει: αυτή τη φορά δεν μου άρεσε το μακιγιάζ. Του λέω: γιατί ρε μπαμπά? Μου λέει: γιατί σου είναι πολύ γυαλιστερή. That's the point, ρε μπαμπά, του λέω. That's the point. Του λέω: αυτό είναι τη μόδα, αυτό θα βλέπει τώρα. Σήμερα ακόμη πιο γκλάμ νιώθω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Φιλάκια πολλά.